αυτό ψάχνουμε. Τη νομιμότητα μόνο. Ή το μέγιστο δυνατό συμφέρον του Δήμου και των στερεών δημοτών. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Δεν εξετάζουμε τη νομιμότητα. Αλλά το μέγιστο συμφέρον αν ήρθε με αυτό. Και αν ήρθε, ειδού πεδίο δόξα λαμπρό. Σε μια συνεδρία ειδική, εδώ, εκεί, παρουσιάζεται με ένα Excel και να τελειώνω όλα. Τόσο απλά. Δεν μπορεί η διαμάντησή σας να είναι ναι, ωφελεί το Δήμος γιατί είναι νόμιμο, γιατί το ελεκτικό συνέδριο την ενέκρινε. Αυτή είναι η ενημέρωση. Αυτή είναι η ενημέρωση. Και να ψάχνουμε εμείς μέσα στη διάρκεια τους σελίδες για να δούμε τι ακριβώς έχει συνέβη. Ένα μισή χρόνο μετά από τη συζήτηση που καλώς έγινε. Έτσι απλά σας ρωτώ. Εάν λοιπόν δεν θέλετε να απαντήσετε, αν δεν θέλετε να ενημερώσετε, καλώς. Αν κρύβεστε πίσω από το ότι είναι νόμιμη, πάλι καλώς. Το ότι το ενέκρινε το Διοικητικό Συνέδριο, καλώς. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και κύριε Παλάζη. Έχει 2 λεπτά. Σε μεγάλο βαθμό η τοποθέτηση του κ. Τερζίνη έχει καλύψει αναφορικά με τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει και τα δεδομένα. Και τα δεδομένα που έχουν να αλλάξει και το οποίο θα απαιτούσε, αν μη τι άλλο, μια ενημέρωση όχι μόνο μέσα στο συγκεκριμένο σώμα, αλλά και σε όλη τη σαραϊκή κοινωνία. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό και σε αυτόν τον κόσμο λογοδοτούμε. Πώς αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτή η σύμβαση είναι πραγματικά συμφέρουσα έναντι της πρόθεσης που υπήρχε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αναρωτιέται επίσης ο κόσμος, κρατήστε σας παρακαλώ, τα ιδιωτικά κιλά για τον λαθό. Είσαστε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κύριε Βασιλείου. Δεν περιποιεί τη τιμή για τον κόσμο που σας παρακολουθεί αυτού του είδους συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι αφού λοιπόν επανειλημμένα έχουν μέσα σε αυτή την αίθουσα διατυπωθεί αιτήματα ώστε να γίνει μια παρουσίαση σήμερα το 2023 για το τι μεσολάβησε, τι άλλαξε, ποια είναι τώρα τα οικονομικά μεγέθη και ποιο είναι το πραγματικό όφελος για τον σεραϊκό λαό. Γιατί αυτός ο αποδέκτης που ευαγγελίζεστε ότι για όλο για αυτόν γίνονται όλα είναι ο σεραϊκός λαός. Επίσης, δεν δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σε αυτόν τον κόσμο που μας ακούει. Για ποιο λόγο, κύριε Μητσοπάτη, εσείς δεν υπογράψατε, δεν συμμετείχατε και δεν τοποθετηθήκατε θετικά σε αυτή τη συνεδρία. Άρα λοιπόν το λιγότερο που οφείλατε, όχι νόμιμα, γιατί σωστά ο κύριος Τερζής είπε, η διαδικασία, τι ελέγχει το Ελεκτικό Συμβούλιο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ελέγχει. Ελέγχει το ουσιαστικό μέρος, το ηθικό μέρος. Ακριβώς το παρακαλώ. Το γεγονός ότι επιλέξατε μια άλλη λύση έναντι αυτής που είχε υιοθετηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί ευαγγελίζεστε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον. Αποδείξτε μας αυτό το οικονομικό συμφέρον λοιπόν του σεραϊκού λαού με νούμερα. Τόσο απλά. Τα οποία θα δουν και το φως της δημοσιότητας και όχι μόνο σε αυτή την αίθουσα. Ορίστε, λοιπόν. Έργα, λοιπόν. Πάντα. Λοιπόν. Και πριν τοποθετηθεί ο κύριος Δήμαρχος, έχω δευτερολογία για να του δώσω το δικαίωμα να κλείσει τελευταίο. Γιατί έτσι ήθεστε. Έτσι πρέπει. Δεν είναι, κύριε. Εκτός από την διαδικασία. Ωραία. Επικαλείστε δικαίωμα δευτερολογίας. Λοιπόν, έχετε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν θα αναφερθώ στα λεπτά. Θα αναφερθώ στο δεύτερο θέμα που έδειξα, ότι για τέταρτη συνεχή χρονιά η μετά μεταμόρφωση ήρθε 5 Απριλίου. Και θα αναφέρω 2 προσπάθειες. Λοιπόν, 21 Δεκεμβρίου του 22, ο κύριος Δήμαρχος είχε πει χαρακτηριστικά ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι μια τυπική και υπηρεσιακή διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί τα οικονομικά δεδομένα και μελέτη του περασμένου Ιουλίου. Τότε, 21 Δεκεμβρίου, μας προέτρεψε να περιμένουμε τη μεγάλη αναμόρφωση σε ένα τρίμηνο για να δούμε τα σπουδαία. Αυτό το Δεκέμβριο μας πέρασε στην έγκριση του προπολογισμού. Και έρχεται αυτή η σπουδαία ημέρα, 5 Απριλίου. Και έρχεται ο κύριος Αντιδήμαρχος,
οικονομικών στην έναρξη της σύγκρισης του να ομολογήσει πώς. Κατά λέξη. Αυτός ο προπολογισμός είναι ο μόνος που έχει την υπογραφή του λογιστήριου. Είναι δηλαδή ένας υπηρεσιακός προπολογισμός. Ο προπολογισμός πολιτικά έχει κατατηθεί από τον Δεκέμβρη. Πού πάει. Αυτό τίποτα. Ο ένας ανέβησε το τίποτα. Όπως τα είπατε στο YouTube, τα πήρα και τα άλλα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Καταρχάς, αν έχει γίνει κατανοητό δυστυχώς, τι σημαίνει σύμβαση συνεργειακής απόκρισης. Γιατί ακούω τον όρο όφελος του Δήμου. Το χαμόγελό μου είναι ειδικά για κάποιους οι οποίοι ήταν υποστηρικτές μιας πρότασης συγκεκριμένης από την αρχή, από την προεκλογική περίοδο του 18 μέχρι και τον Μάιο του 23. Και έφυγες ήταν το φως του αληθινό και διαπίστωσαν ότι 5 χρόνια τώρα δεν καταλάβαιναν τι έλεγαν ή τι υποστήριζαν. Και δεν τους επέτρεπε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν θα διακόψω, παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν μάλλον είναι, δεν είναι κατανοητός ο τρόπος της αντικατάστασης του ορθοφωτισμού για ορισμένους, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης σημαίνει ότι ο Δήμος δεν πληρώνει αντικατάσταση του ορθοφωτισμού, δεν είναι με προμήθεια όπως ήταν η πρόταση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι με έναν τρόπο που ο ίδιος ο επενδυτής, ο ίδιος ο εργοδότης αναλαμβάνει το ρίσκο της επένδυσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα πληρωθεί δεκάρα από τα χρήματα του Δήμου, αλλά από το όφελος της ενεργειακής απόδοσης. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το όφελος της ενεργειακής απόδοσης, της διαφοράς δηλαδή της κατανάλωσης του ρεύματος και όλων των παρεμφερών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η δικιά, το δικό του, να το πω έτσι, η δικιά του αμοιβή. Το όφελος του Δήμου είναι ότι δεν παίρνει δάνειο, το όφελος του Δήμου δεν επιβαρύνεται, το όφελος του Δήμου είναι η όποια έκπτωση προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Αυτή είναι η σύμβαση ενεργειακής απόδοσης. Κάποιοι ενδεχόμενα δεν την είχαν καταλάβει, κάποιοι τώρα την κατάλαβαν ή κάποιοι ενδεχόμενα ήταν απέναντι. Ήταν με μια διαφορετική φιλοσοφία. Δεν είναι κακό. Αυτό είπαμε από την αρχή, αυτό εκπέμψαμε, αυτό υλοποιήσαμε. Αν δεν αρέσει σε κάποιους και έχουν άλλη φιλοσοφία, είναι δικό τους δικαίωμα. Μην υπηλίζεται μια καραμέλα με το όφελος των σεραίων. Το όφελος των σεραίων είναι ακριβώς ότι δεν πληρώνουμε εμείς, ούτε επιβαρυνόμαστε με δάνειο, ούτε μπαίνουμε εμείς από την αρχή στο ρίσκο της επένδυσης. Γιατί θα το πω ακόμη μια φορά για να σας φρεσκάρω τη μνήμη, το ρίσκο της επένδυσης είναι να τα πληρώσω, να τα αγοράσω και αν αυτά τα πράγματα για τον οποιοδήποτε λόγο έχουν οποιαδήποτε αστοχία, επιβαρύνουμε εγώ αυτή την αστοχία και κυνηγάω με τη ρήτρα τον συγκεκριμένο εργολάβο. Αν το έχετε διαβάσει καλά. Αυτό είναι και η ρήτρα δυστυχώς δεν καλύπτει πάνω από το 10% του συνολικού έργου. Ενώ εδώ δεν υπάρχει εξοικονόμηση που προβλέπεται. Δεν πληρώνεται ο εργολάβος. Λοιπόν, άρα το όφελος είναι αυτό. Το όφελος ήταν ξεκάθαρο από την αρχή και έχει καθαρό όφελος ο Δήμος της έκπτωσης που προσφέρει ο ανάλογος πέραν του ότι δεν δεσμεύει δικούς του πόρους. Άρα λοιπόν, αν το κατανοείτε ή δεν το κατανοείτε, είναι δικό σας δικαίωμα. Αυτά έχουν αναλυθεί πλήρως, έχουν γίνει κτήμα των σεραίων. Κάποιοι είδαν το φως του αληθινό τώρα, κάποιοι δεν θέλουν να το δουν. Είναι σίγουρο ότι σε λίγους μήνες όλοι οι σεραίοι θα δουν το φως. Θα δουν φως, το οποίο είναι, θα είναι για όλο το Δήμο. Όχι μόνο για την πόλη του Σερών και για τα χωριά, για όλο τον Δήμο, για το σύνολο του Δήμου των 12.000 του Σερών. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση, παρακαλώ, του θέματος. Στην 28η συνεδρίαση δεν έχουμε λήψει αποφάσεως. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και προχωρούμε στην 21η συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, να αναφέρω τα εξής. Οι συνάδελφοι κύριοι Γαλάνης, Ιλανίδου, Φραμάκης και η κυρία Πάνου μας είπαν, μας ενημέρωσαν για την απουσία τους εκτός πόδιος των Σερών. Μας έστειλε επίσης email η κυρία Χαραλαμπίδου και η κυρία Καλώτα ότι δεν μπορούν να παραβρίσκονται και απλά το αναφέρω προς το σώμα και ενημερώνω. Έλαβα την επιστολή του κυρίου Λία Βότση, συναδέλφου, η οποία έχει ως εξής. Η παράταξη και δημοτική πρωτοβουλία Σεραίων, στην οποία είμαι επικεφαλής, δεν υφίσταται πλέον και ως εκ τούτου δεν κατέφθηκε στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Προσωπικά επιθυμώ να συμμετάσχω στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου και έχω κάνει την επιλογή μου να κατέβω με τον Συνδυασμό Συμμαχία Σεραίων του Δημάρχου Αλέξανδρου Πεσάρα. Ως εκ τούτου, ηθικοί λόγοι με επιβάλλουν να ανεξαρτητοποιηθώ από την παράταξη Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου, Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σεραίων για την άψογη και αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε τόσο ως Δημοτική Αρχή, όσο και τα τελευταία χρόνια ως αντιπολίτευση. Μετά την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Βότση, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή επέχει μάλλον θέση και αυτοδίκαιης παρέμβασης από την Οικονομική Επιτροπή, τη θέση που πετύχε ως πρόσωπος της αντιπολίτευσης από την Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Παράλληλα, σήμερα λάβαμε στο Δήμο και την επιστολή παρέτησης της κυρίας Πετλιάνκα και του κυρίου Γάτσκου από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεπάγεται ότι θα πρέπει οι θέσεις αυτές να καλυφθούν σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος την πρώτη Κυριακή μετά από το επισυμβάν αυτό γεγονός. Επομένως, την προσεχή Κυριακή, και νομίζω ότι το απόγευμα είναι καλύτερα για όλους, την προσεχή Κυριακή το απόγευμα, 8 η ώρα, έχετε λάβει ήδη την πρόσκληση, θα έχουν ειδική συνεδρίαση του Σώματος, προκειμένου τόσο η παράταξη του κ. Φωτιάδη να υποδείξει τα μέλη και να περάσουν τη διαδικασία της εκλογής τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, όσο και η παράταξη Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων, η οποία βέβαια παρένθετικά αναφέρω ότι πρέπει να επιλέξει καινούργιο επικεφαλής και να το γνωστοποιήσει προς το Σώμα. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να υποδείξει, θα πρέπει και η δική σας, παρακαλώ, και η δική σας παράταξη να υποδείξει τον πρόσωπό της στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τους αναπληρωτές της. Έτσι, την προσεχή Κυριακή, λοιπόν, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχετε λάβει στις 8 η ώρα, θα έχουμε την ειδική συνεδρίαση. Παρακαλώ να κάνουμε όλοι το αναγκαίο, το καθήκον να προσέλθουμε για να μπορέσει να υπάρχει η απαρτία και να μπορέσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε. Μισό. Ορίστε. Εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα μία συνεδρίαση των μήνων να γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Μήπως να την κάνουμε την διάσκεψη αυτή. Ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Ναι, ψηφοφορία. Ναι, έχετε δει ψηφοφορία. Μετά τη συμβούλα. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Ψηφοφορία, ναι. Αγαπητοί σύμβουλοι, η Συμμαχία Σεραίων είναι η μεγαλύτερη αυτοδιοικητική παράταξη του Δήμου μας, αρχές, θέσεις, πορεία και ξεκάθαρη αυτοδιοικητική φιλοσοφία. Έχω δηλώσει δε επανειλημμένα ότι αυτή η οικογένεια είναι ανοιχτή σε όλους τους Σεραίους που ασπάζονται αυτές τις αρχές και τις θέσεις. Στη διάρκεια αυτής της πορείας που η Συμμαχία Σεραίων αφήνει ένα δυναμικό στίγμα στον τόπο μας, πολλοί είναι αυτοί που ενστερνίζονται τις θέσεις μας, ενώ δεν ήταν στο ξεκίνημα μαζί μας. Αυτό είναι και πολιτικά υγιές, αλλά και απλαγμένο από αυτοδιοικητικές αιμονές που τόσο κακό έκαναν στο παρελθόν σε αυτό το Δήμο. Ένας από αυτούς που έκανε γενναία την αυτοκριτική του πριν λίγες μέρες και θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της Συμμαχίας στην πορεία της για τη μεταμόρφωση του τόπου μας είναι ο έμπειρος αυτοδιοικητικός, νομίζω και εμπειρότερος αυτή τη στιγμή, στο επίπεδο συμμετοχών, ο Ηλίας ο Βότσης. Ως εκ τούτου, ο Ηλίας ο Βότσης θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Συμμαχίας Σεραίων στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές.
εθνικές εκλογές. Λοιπόν, υπάρχουν συνάδελφοι που επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήματα. Γενικώς, λέω, προχωράμε. Έχουμε και δύο θέματα, οι πρώτες εμείς διάλεξες όπως σας έχουν κοινοποιηθεί. Εσείς θέλετε ερώτημα και η κυρία Παλάση. Θυμίζω ότι είναι δύο λεπτά η διατύπωση του ερωτήματος. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Θέλω να πω κάτι επειδή φεύγω από την Οικονομική Επιτροπή. Θέλω να πω ότι δεν ήμουν πολύ χρόνο στην Οικονομική Επιτροπή αν καλέσει του κύριο Γράπα, αλλά είδα ότι υπήρχε μια άψογη συνεργασία, επικοινωνία σε θέματα υπηρεσιακά. Δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Σε θέματα τα οποία νομίζαμε κατά την άποψή μας ότι απλά έχουμε μια άλλη θέση, την διατυπώναμε. Αλλά εκείνο που θέλω να πω ότι ο αντιδήμαρχος, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ήταν συνεργάτης και όταν ένα θέμα δεν ήταν πλήρης, έπαιρνε πίσω, μας ρωτούσε. Έτσι νομίζω, κυρία Λάκα, ήταν. Μας ρωτούσε, το έπαιρνε πίσω και το έφερνε πιο ολοκληρωμένο. Ευχαριστώ για όλη τη συνεργασία που είχαμε το διάστημα αυτό, το λίγο διάστημα. Λοιπόν, κυρία Μητλιάκα, έχετε δύο λεπτά για ερωτήματα. Θα κάνω δύο ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είναι σύντομη. Αν τις δεχτείτε, είναι νομίζω πολύ σοβαρότερα από δύο λεπτά. Ακούσαμε τον πρόεδρο της ΠΑΕΠΑ ΣΕΡΕΚΟΣ, κ. Τάσο Καζία, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε προχθές, να αναφέρεται στο δημοτικό γήπεδο και τα έργα που πρέπει να γίνουν, προκειμένου αυτό να είναι έτοιμο να αποδεχθεί τους αγώνες της Super League. Μίλησε ευθέως για πολυσυλλογία της Δημοτικής Αρχής, ενώ τα διαθέσιμα κονδύλια και το εκατομμύριο που έχει εξασφαλίσει ο νέος υπουργός, ο κ. Καραμαλής, υπάρχει διαθέσιμο στο Δήμα εδώ και δύο χρόνια. Κάποια πράγματα δεν κατάφερε η Δημοτική Αρχή και η δικιά σας ευθύνη, κύριε Χρυσάφη, να προχωρήσουν όπως έπρεπε, με τα πολλά θέματα που έχει αυτό το δημοτικό γήπεδο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ρώτησα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πόσο έχει κατατεθεί η μελέτη της αντικής επάρκειας, την οποία με τόση βιασύνη και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος δώσαμε απευθείας ανάθεση και πληρώσαμε και 260.000 ευρώ, αν πάμε καλά. Έχει τέλει. Την προηγούμενη φορά είχατε απαντήσει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την μελέτη. Έχει κατατεθεί αυτή η μελέτη. Αν ναι, τι προβλέπει, τι εργασίες προβλέπει, πότε προβλέπεται να γίνουν αυτές τις εργασίες, τι κόστος θα έχουν, ποιος θα εκπονιστεί αυτό το κόστος και αν εν τέλει θα γίνουν κάποια πράγματα σε ένα υποκατάρρευση κτίριο το οποίο ετοιμάζεται να ενεργοποιηθεί τους αγώνες της Super League. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι προς τον κύριο Μισελή. Ανοίξατε στα μέσα το θέμα της αλλαγής της κανονιστικής σχετικά με το πεζόδρομο της Αρχής και την τοποθέτηση των πεζοκαθισμάτων. Εγώ το μόνο που θα ρωτήσω, γιατί πραγματικά το θέμα είναι τεράστιο για να το ανοίξουμε και να το συζητήσουμε επί της ουσίας όπως θα έπρεπε, είναι διαδικαστικά και χρονικά πώς ακριβώς σχεδιάζεται να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πότε θα γίνει η διαβούλευση με όλους αυτούς τους φορείς που ουσιαστικά έπρεπε να προηγηθεί πριν την πρόταση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Αν έχει γίνει να μας προχωρήσετε τα πρακτικά για να ενημερωθούμε αυτές τις διαβούλευσεις που έχει γίνει με όλους τους φορείς, νομίζω τα γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προβλέπει αυτά το 79 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Και επίσης, πότε ακριβώς προβλέπετε, δεδομένου ότι 8 Σεπτεμβρίου σταματάμε πλέον να μπορούμε να κάνουμε τα συμβούλια παραμόνες για τα προβλήματα θέματα. Πότε ακριβώς χρονικά προβλέπονται οι επόμενες κινήσεις όσον αφορά αυτή την διαδικασία. Και ένα σχόλιο, κύριε Δήμαρχε, το αν συνεχίσετε να κάνετε ή μεγάλη παράταξη ή μεγαλύτερη όχι, η προσωπική σας άποψη τη σεβαστή, αφήστε να το κρίνει ο σεναρικός λαός όταν θα έρθει η ώρα. Δεν σα απαγορεύω, δεν το πω. Όχι, δεν σα απαγορεύω. Καθόλου δεν σα απαγορεύω. Άλλη άποψη έχει σαν εγώ. Εκφράζω και εγώ τη δικιά μου. Ευχαριστώ. Σε τους συγκεκριμένους καρυφίδες για ερώτημα, μπορείς την κύριε. Ακριβώς αυτό, λέω. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
τον Μάρτιο περίπου, είχα κάνει ένα ερώτημα εάν θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση να πιέσει προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης της περιφερειακής οδούς, μια που υπάρχει μια οικοδομή όσον αφορά μελέτες, απολωστριώσεις, δεν έχουν κηρυχθεί βέβαια, τότε είχαν πει ότι είναι στα σκαριά, άλλαξε ο υπουργός. Είναι μια νέα κυβέρνηση, μήπως και τώρα ακόμα είναι επίκαιρο, πέρα από τα εκλογίστικα που καταλαβαίνω ότι έχουν μια άλλη προτεραιότητα, θεωρώ ότι είναι ένα έργο αναπτυξιακό και αν θα μπορούσαμε να πάρουμε πρόταση, είναι να πάρουμε μια απόφαση έτσι ώστε να πιέσουμε για να προχωρήσει το έργο αυτό, το οποίο είναι κομμάτι του Ε61. Υπάρχουν κάποιες απαλωτριώσεις που ήδη τρέχουν. Θα εξυπηρετήσει όλο τον νομό ανατολικά, αλλά κυρίως θα εξυπηρετήσει την πόλη με όλες τις δραστηριότητες που είναι περιφερειακές. Θα ήθελα την άποψή σας και αν θα μπορούσε έστω σε αυτό το δείγμα μέσα να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία. Ευχαριστώ. Καταχωρήστε και κύριε Απαλάζη, δύο λεπτά. Πρώτο ερώτημα αφορά, να συμπληρώσω λίγο κάτι στα όσα ακούστηκα, σχετικά με το θέμα που ανοίξατε, κύριε Μιζελή, με δηλώσεις αστυνομικές σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα. Έγινε μια συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου, Παρασκευή βράδυ, 9 η ώρα, όπως ανάγκη, απαρτία, αναβλήθηκε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε, αν έχετε κάνει κάλεσμα σε αρμόδιες κοινωνικές και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, διαβάζοντας το σχετικό άρθρο, αν τους έχετε καλέσει σε διαβούλευση και αν έχουν υποδηθεί ειδικές μελέτες για την αντιμετώπιση των αναγκαίων ζητημάτων για την διαμόρφωση της εισήγησης της κανονιστικής. Επίσης, γιατί στη συζήτηση για την κανονιστική των τραπεζοκαθισμάτων δεν τέθηκε συνολικά το θέμα των εμπορικών δρόμων του αστικού κέντρου ή έστω τον δρόμο που παίρνουν τη λεωφόρο στον Δήμο Καραμαλή. Γιατί αφορά τη συζήτηση για την κανονιστική μόνο τη οδού Κωνσταντίνου και του Καραμαλή και περιστρέφει στο πόλο. Ρωτώ, υπάρχουν αιτήματα για έκδοση αδειών λειτουργία καταστημάτων οικονομικού ενδιαφέροντο που επιθυμούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα στην οδό περιστρέφει στο πόλο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ζήλο για τη συγκεκριμένη οδό και όχι για τι άλλε οδού που έχουν στο κέντρο. Δεύτερο ερώτημα. Ακούσαμε τον κύριο Καζία και μάλιστα με τον έστοχο τίτλο στην τοποθέτησή του, τη δημόσια, ότι είμαστε στο και 45, να λέει ότι αναλαμβάνουν αυτό είναι πανελλήνια γνωστό και σχολιάστηκε μάλιστα πολύ αριθμητικά ότι ο Δήμος αδυνατεί να έχει έτοιμο το δημοτικό γήπεδο και καλείται λοιπόν να αναλάβει πρωτοβουλία αναγκαστικά η τοπική ΠΑΕ. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και καλά θα γίνουν να αναλυθούν, αφού εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ικανή να ανταποκριθούμε, τι θα γίνει λοιπόν με τα χρήματα, θα γίνουν κάποιες εργασίες, θα καλυφθούν από την ΠΑΕ. Ωστόσο, εσείς έχετε κάτι κάποια μελέτη, έχετε κάποια χρήματα. Δεν μπαίνει ένα ζήτημα νομιμότητας, πώς είναι δυνατόν μια ΠΑΕ σε ένα δημοτικό γήπεδο να πραγματοποιεί εργασίες. Ρωτώ. Άλλο ερώτημα. Αλλά έχετε συμπληρώσει τον χρόνο. Στην ΕΔΕΚΤΟ, ένα δημοσιογικό σχολείο, παρήλθε ο χρόνο που μας είπατε ότι δόθηκε για απολογία στις εφιάσεις της ΕΔΕΚΤΟ που ζητάθηκαν από τον κύριο Σουλιώκη και την οποία διατάξατε εσείς δήμαρχοι. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε, όχι ονόματα, τον αριθμό των υπαλλήλων που αφορά το τελικό πόρισμα μετά από τις απολογίες, καθώς και τις διοικητικές ποινές που αποδόθηκαν ή πρόκειται να αποδοθούν στους υπαλλήλους. Επόμενο ερώτημα. Από το κινητοδρόμιο Σερών. Μέσα στη διάρκεια λοιπόν του Δήμου Σερών, έχετε τρία δευτερόλεπτα. Παρακολουθώ ότι λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο χρόνο τη παράτηση που σα έδωσα. Εάν θέλετε άλλο ερώτημα, παρακαλώ να το βάλετε γραπτό. Δεν έχει λοιπόν πράξει ανεβασμένε στη διάρκεια. Για ποιο λόγο
Ωραία. Το διατυπώσατε και αυτό. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν έχει τελευταίο του υπόλοιπου γραπτό. Σας παρακαλώ πολύ, δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο. Έχουν πάρει παράδειγμα. Λοιπόν, πώς που παίρνετε να του ορίστε, ορίστε λοιπόν για τις απαντήσεις, κύριε Μισελή. Είστε έμπειροι από την διοίκηση που ασχέτω στην κερδίση, κυρία Παλάζη, τη Σύμβουλο. Και αυτή την εμπειρία σα θα την καταθέσετε την υποψηφιότητά σα στο Σεραϊκό λαό. Αλλά αυτή την εμπειρία σα θα πρέπει να συμπεριλάβει και τη γνώση ότι από το 2019, με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία, η οποία δίνει το δικαίωμα στο Δήμο να καθορίζουν του χώρου ανάδεξη τραπεζοκρατισμάτων, η οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή για το κομμάτι τη Περιστέρη Κωστοπούλου μέχρι το ύψο τη Τσαλοπούλου δεν είχαν τραπεζοκαθίσματα. Διότι η κανονιστική του 2019 απαγόρευσε την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Στη συνέχεια, από το 2020 και μετά, λόγω COVID, συνεχίστηκε η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Να ξέρετε, αλλά χρησιμοποίησα την έκφραση ότι είχαμε ιδιαίτερο ζήλο για το κομμάτι της Περιστέρη Κωστοπούλου. Και επειδή... Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, από το 2020, όπου επιτράπει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε όλους τους χώρους λόγου COVID, και η πυροσβεστική και η αστυνομία ενέκρινε την ανάπτυξη αυτών των τραπεζοκαθισμάτων και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Περιστέρη Κωστοπούλου. Όλες οι άλλες οδοί είχαν ήδη από τις κανονιστικές τους δυνατότητα ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εκτός από τον χαρακτηρισμένο εμπορικό δρόμο που είναι η Ερμού και από την κεντρική λεωφόρο εισόδου της πόλης που είναι η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Κατά συνέπεια λοιπόν. Κατά συνέπεια λοιπόν, ο αντιδήμαρχος κ. Πιστελής δεν άνοιξε το θέμα στις τηλεοράσεις με τη δόση του, αλλά εισηγήθηκε με την αρμόδια υπηρεσία και με συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία που την επέβλεπε ο κ. Μητσοπάτης, την νέο κανονισμό λειτουργίας του δημόσιου χώρου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και το εισήγαγε από τις 13 Ιουλίου στο τοπικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, υπεύθυνος για τη συγκρότηση του τοπικού συμβουλίου και για την ημερήσια διάταξη είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου. Εγώ, σαν αντιδήμαρχος, λοιπόν, το κατέθεσα αυτό στο Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο καλείται να γνωμοδοτήσει και στη συνέχεια επιλαμβάνεται η Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα εξετάσει όλα αυτά τα ζητήματα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ως πολιτική πράξη δημόσια, καταθέσαμε εμείς την κανονιστική μας, επί αυτής λοιπόν δεν βλέπω να παίρνετε... Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Μην κάνετε προσωπικά, κύριε συνάδελφε. Δεν θα γίνεται προσωπική συζήτηση. Απευθύνεστε στο σώμα. Όποτε τελειώσει η διαδικασία, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρετε και επίσημα θέση. Γιατί αποφεύγετε. Ευχαριστώ. Για τα υπόλοιπα θέματα. Για το πότε ακριβώς θα έρθει. Σας παρακαλώ. Κάνατε ερώτηση, θα αναμένετε την απάντηση. Δεν έχω λάβει απάντηση όμως. Αυτή είναι η απάντηση. Από τις 8 Σεπτεμβρίου και μετά. Σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν γίνεται διάλογος. Κάνετε ερώτημα, παίρνετε απάντηση. Αξιολογείτε το ερώτημα, αξιολογείτε και η απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Μιλιάγκα, όχι αλακάν. Ξεκίνησε μια διαδικασία. Σας απάντησε ο κύριος αντίπαλος. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει, ξέρετε πολύ καλά την νομοθεσία. Θέλετε λοιπόν, να κάνουμε τέτοιο είδου διάλογο. Σεβαστείτε λοιπόν τη διαδικασία. Εκλογικά πρωτοχρήματα. Λοιπόν, όχι απουσία θέσεων. Να κρύβεστε πίσω. Φυσικά και έχουμε θέσει, κύριε Δήμαρχε. Φυσικά και έχουμε θέσει. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Κάνατε ερώτημα, δόθηκε απάντηση, τελείωσε. Να την άκουσουν. Ορίστε, κύριε Χρυσανδίδη, για το γήπεδο.